μια τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτή που είχες ζήσει όταν ήσουν παίκτης στο ΑΕΚ μερικά χρόνια. Ναι, καταρχήν είναι πολύ ευχαριστώ που θα συνεργαστώ με ανθρώπους που γνωρίζω χρόνια. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο άνετα. Όπως ξαναείπα, το περιβάλλον είναι πολύ ίδιο για μένα και οι συνθήκες είναι ακριβώς αυτές που έψαχνα. Βέβαια, η κατάσταση σημερινή τότε είναι τελείως διαφορετική και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε διοικητικό. Και σε δομικό. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, ξεκινάμε σήμερα και τα μεγαλύτερα μας. Έχουμε πολύ λόγο μπροστά μας. Από μένα για την ομάδα. Και αυτό είναι. Εντάξει. Από μένα, κοίταξε, 28 χρόνων είμαι, με ξέρετε. Τα ίδια όπως έπαιζα, παίζω, δεν αλλάζει κάτι. Ελπίζω να δώσω τον καλύτερο με αυτό, να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα και σαν ομάδα. Να είναι επιτυχημένη η χρονιά πάνω απ' όλα και για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να κυλήσει ομαλή χρονιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποια ήταν από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησε ότι έχουν αλλάξει σε σύγκριση με αυτά που είχε ζήσει εδώ πέρα? Καλά, σε οργάνωση και σε διοίκηση φυσικά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Από εκεί πέρα βλέπω και το γήπεδο. Οι προπονητές είναι διαφορετικοί. Τα παιδιά τα ξέρω πολύ καλά. Δεν νομίζω να ήθελε και πολύ σκέψη ώστε να παρατήρησε. Με τι θα είσαι καθημερινό στο τέλο τη χρονιά, α πούμε, στο νωρίτερα, είπε ότι ο στόχο θα πρέπει να το κάτι παραπάνω σε σχέση με τη σεζόν. Κοίταξε, εγώ δεν μιλάω ποτέ για στόχου και ούτε θα το κάνω τώρα. Εγώ θέλω να παίξουμε καλό μπάσκετ γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Πολλά παιδιά είμαστε και εδώ. Οπότε νομίζω ότι χρειαζόμαστε και θέλουμε λίγο χρόνο προσαρμογή για να βρεθούμε μεταξύ μα. Από εκεί και πέρα, του στόχου νομίζω καλύτερα θα ήταν να του δώσει ο προπονητή. Ξεκινάμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και από εκεί πέρα βλέπουμε. Είναι τεράστια ευκαιρία.